Νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 400 μονίμων συνοριοφυλάκων επεξεργάζεται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η οποία αναμένεται να σπάσει τα κοντέρ του ενδιαφέροντος ως προς τις αιτήσεις. Ο νέος διαγωνισμός, σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων, κ. Χαρέλα, αναμένεται να δημοσιοποιηθεί στις αρχές του νέου έτους. Ο αριθμός των θέσεων θα είναι περίπου 400 και θα καλύψουν μόνιμες ανάγκες των υπηρεσιών. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρχουν όρια ηλικίας για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, θα συμμετέχουν υποψήφοι με χρήση απολυτηρίου λυκείου, έξτρα μοριοδότηση θα αποφέρει η υπηρεσία στις ειδικές δυνάμεις, ενώ είναι απαραίτητη γνώση ξένης γλώσσας και άδειας οδήγησης. Ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε από το Βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο ότι έχει προγραμματιστεί να γίνουν 400 προσλήψεις συνοριοφυλάκων άμεσα. Αυτό ως μια προσπάθεια να ενισχυθεί η φύλαξη των συνόρων, αλλά και να ενισχυθεί η αστυνομική παρουσία σε hot spot και κλειστά κέντρα κράτησης. Το μεταναστευτικό είναι ένα από τα προβλήματα που διαχειρίζεται η κυβέρνηση, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας πως η βασική έννοια των πολιτών είναι η πορεία της οικονομίας. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας έχει ήδη έτοιμες τις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη 400 συνοριακών φρουρών που θα αναλάβουν την επιτήρηση των συνόρων μας σε αυτή την περιοχή. «Οι διαδικασίες θα προσπαθήσουμε να ολοκληρωθούν ως το τέλος του χρόνου», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσλήψεις στην πλειοψηφία τους θα αφορούν την περιοχή του Εύρου.